Φίλες και φίλοι, και αυτό το podcast θα το αφιερώσω στις ανθρώπινες σχέσεις, στις εικόνες, σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και πολλές φορές περνάνε απαρατήρητα. Επειδή αυτά που έρχονται είναι πάρα πολύ δύσκολα και επώδυνα, ειδικά για μια γενιά όπως η δική μας, αλλά και αυτές που ακολουθούν και οι αμέσως προηγούμενοι, που είναι άκαπνη γενιά, δεν έχει πολεμήσει, δεν έχει δοκιμαστεί, αυτό που θα την κρατήσει όρθια είναι οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Ο διπλανός, ο συνάνθρωπός, πέρα από το περιβάλλον σου, τον άνθρωπό σου, τον σύντροφό σου, τον σύζυγό σου, τον αδελφό σου, τη μητέρα σου, τους φίλους σου, σε ένα ευρύτερο κύκλο, υπάρχει και ο συνάνθρωπός σου. Θα πρέπει να αρχίσουμε να αφουγκραζόμαστε τον συνάνθρωπό μας. Αυτά που έρχονται δεν πρέπει να μας αναγκάσουν να αφουγκραζόμαστε. Δεν πρέπει με το ζόρι να αναγκαστούμε να κάνουμε πράξεις αλληλεγγύης και υποστήριξης. Μέχρι τώρα, την αλληλεγγύη που την έκανε εργαλείο, ειδικά αυτή η κυβέρνηση, και την επέβαλε ως φόρο, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, την ανθρώπινη αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια μεταξύ των ανθρώπων, που την έκανε φόρο, κεφαλικό φόρο. Τώρα θα κληθούμε όλοι μας, ο καθένας με τον τρόπο του, να βλέπει γύρω του τα πάντα. Εάν μάθει να παρακολουθεί και να παρατηρεί, θα δει πολλά. Θα ξαναπώ μια φράση που είναι ίσως αποτυπώνει την πλέον συγκλονιστικότερη στιγμή της εποχής μας. Κάθε πόρτα και ένα δράμα, κάθε άνθρωπος και ένα σταυρός. Χρειάζεται λοιπόν να επαναπροσδιορίσουμε τις φιλοσοφικές μας και ιδεολογικές μας αντιλήψεις, αν και οι ιδεολογίες έχουν γκρεμιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα οικοδομήματα που έφτιαξαν τα γνωστά κέντρα για να μπορούν να διαιρούν και μέσω της διαίρεσης και του διχασμού να βασιλεύουν και έτσι να σκορπούν το παράνομο και βρώμικο και ανήθικο σχέδιό τους, να το έχουν πάντα σε εφαρμογή και φυσικά να τρέχουν οι τόκοι, να τρέχουν τα πανωτόκια και ένας ολόκληρος πλανήτης να εξαρτά από 4-5 οικογένειες. Αυτό και είναι κατόρθωμα. Όμως είναι αναστρέψιμο. Έχω ξαναπεί ότι το σύστημα είναι ισχυρό, πανίσχυρο, αλλά όχι ανίκητο. Ειδικά αν το αντιμετωπίζεις με τα ίδια του τα εργαλεία, με τα ίδια του τα όπλα. Το αντίδοτο λοιπόν σε όλα αυτά, θυμηθείτε τη φράση κλισέ παγκοσμίως, την κοινωνική αποστασιοποίηση. Να μην χαϊδεύει η μάνα το παιδί. Να μην φυλάει ο πατέρας το γιο. Να κλειστούνε, δηλαδή να φτάσει ο διχασμός πια σε τέτοιο βάθος και τέτοιο εύρος, πέρα από τα πολιτικά δεδομένα, από τα κομματικά, τα σκληρά συμφέροντα, να φτάσει και να αγκαλιάσει και να διασχίσει αυτόν ακόμα τον κοινωνικό ιστό κάθε κοινωνίας. Το αντίδοτο σε αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ζητούν και επιβάλλουν δια της βίας πια. Η αγάπη. Η συνεννόηση. Η συναλληλία. Η αλληλοκατανόηση. Ο σεβασμός ο ένας έναντι του άλλου. Αξίες ανθρώπινες που δεν έχουν copyright. Ο κάθε πολιτισμός έχει τη δική του αντιμετώπιση σε αυτές τις πανανθρώπινες αξίες, στο σεβασμό, στην αγάπη. Θα αναγκαστούμε λοιπόν από τη βιαιότητα όσων θα ζούσουμε, ο πόλεμος, αυτό που μπορώ να σας πω, που βλέπουμε μετεπιτάσεως ως εικόνα, γιατί αυτό χτυπάει και ανακαλεί το υποσυνείδητο, εκεί απευθύνονται οι εικόνες του πολέμου και είναι πραγματικές. Δεν είναι η σκηνή του Hollywood, έτσι. Αυτό λοιπόν δημιουργεί το επόμενο σκαλί σε αυτό το ίδιο σχέδιο, το φόβο της διασποράς του πολέμου. Ο πόλεμος μοιραία κάποια στιγμή
με τα όπλα, έτσι όπως γίνεται, αναγκαστικά θα σταματήσει. Δεν θέλω να μπω στα γεωπολιτικά και στις αναλύσεις. Εκείνο που θέλω να συγκρατήσετε είναι ότι επειδή έρχονται πάρα πολύ σκληρά, αμέσως μετά τον πόλεμο, έρχεται, ήταν αναγκαίο εργαλείο, το είχα πει πολύ πριν συμβεί, αναγκάζομαι να επαναλαμβάνω ορισμένα πράγματα για να μπορείτε να πηγαίνετε πίσω, να βλέπετε, να ανατρέχετε. Τα είχα πει, όχι γιατί είχα κάποια θεία ειδική επιφώτιση, ούτε γιατί κατέβηκε κάποιος στον ύπνο μου και μου τα έγραψε και μου τα είπε. Αλλά γιατί υπάρχουν εκθέσεις, υπάρχει ρεπορτάζ, υπάρχουν αναλύσεις. Τα λένε, τα έχουν πει τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Όχι μόνο μέσα από τις ταινίες και μέσα από τα σενάρια και τα βιβλία. Δηλαδή να φανταστείτε ότι ο George Orwell στο 1984 ή στη Φάρμα των Ζώων ή ο Aldous Huxley που είναι ο μέγας προάγγελος όλου αυτού του ολοκαυτώματος που έρχεται με τον προγεννητικό έλεγχο, έτσι θα λέγεται, για να προληφθούν οι διάφορες ασθένειες κλπ. Αυτός ο προγεννητικός έλεγχος που θα επιβληθεί με κάθε τρόπο και δια της βίας, δεν εννοώ αυτά που ξέρουμε ως τώρα, όχι. Εννοώ παρέμβαση, γενετική παρέμβαση. Θα τα πούμε όμως στις επόμενες εκπομπές. Ακόμα και ο Huxley λοιπόν ή ο Orwell φαντάζουνε κινούμενα σχέδια μπροστά σε αυτά που έχουν ετοιμάσει για αυτή την εποχή και για αυτή τη δεκαετία που διανύουμε. Πρέπει πάση θυσία μέχρι το τέλος της δεκαετίας να έχουν ολοκληρώσει με οποιοδήποτε τίμημα, με οποιοδήποτε κόστος το βασικό μέρος του σχεδίου, που δεν είναι μόνο η απομείωση του γενικού πληθυσμού του πλανήτη, αλλά είναι και η απόλυτη σύγχυση. Είναι το απόλυτο χάος. Μέσα από πολλαπλά χτυπήματα, μέσα από καιρικά φαινόμενα, μέσα από σεισμούς, λοιμούς, μέσα από επιπλέον επιδημίες πραγματικά θανατηφόρες αυτή τη φορά. Έτσι. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που λέει ο κύριος Bill Gates. Ψάξτε και θα τα βρείτε. Έκανε πάλι μια τελευταία δήλωση. Όλα αυτά λοιπόν, γι' αυτό επιμένω στις ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα στο δικό μας το ελληνοορθόδοξο γένος, είμαστε υποχρεωμένοι να ανακαλέσουμε από τις μνήμες και από τις ρίζες μας, να σκάψουμε στις ρίζες μας για να ψάξουμε να βρούμε αυτά που μας ενώνουν ως έθνος και ως γένος. Και είναι πολλά. Είναι περισσότερα από αυτά που μας έχουν σπείρει για να χωριζόμαστε. Η αλληλεγγύη λοιπόν, που είναι πράξη, όχι μια εκοσμικευμένη πράξη, είναι πράξη αγάπης. Η συνεργασία, η συναλληλία, η αλληλαπεριχώρηση, η συγνώμη είναι πράξεις ουσιαστικές. Γι' αυτό και προέβαλα αυτή τη συγκλονιστική συνέντευξη αυτής της μητέρας, της Μαρίας Κυριακού, η οποία καθυλώνει. Καθυλώνει κάθε λεπτό. Κάθε δευτερόλεπτο. Ακόμα και η ανάσα που παίρνει, μέχρι να απαντήσει, μέχρι να ψάξει να βρει τις κατάλληλες λέξεις και να τις βάλει σε σειρά, για να βγάζουν νόημα, ακόμα και αυτό το διάστημα που μεσολαβεί από την κάθε λέξη, είναι συγκλονιστικό. Ξαναλέω λοιπόν, ότι επιμένω στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις, με την κρίση την οποία περνούν τα διαζύγια. Προσέξτε κάτι, έχουν φτάσει, εγώ κοιτάω τα στοιχεία εδώ στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως δεν είναι καλύτερα. Θα δείτε ότι έχουν αυξηθεί τα φωνικά για οποιαδήποτε αιτία που σε άλλη περίπτωση, δηλαδή πριν ακόμα από 10 χρόνια, τέτοια φωνικά, τέτοιου μεγέθους και τέτοιας βαρβαρότητας ήταν η είδηση για ένα μήνα. Τώρα έχουν γίνει καθημερινό γεγονός ανά μία ώρα. Και δεν μιλάω για τα φωνικά γενικότερα έτσι, μιλώντας με βάση την εγκληματολογία ή με βάση το χρονικό των φρικτότερων εγκλημάτων. Μιλάω για τα φωνικά τα οποία γίνονται εν βρασμό ψυχής, γιατί πλέον δεν είναι δυνατόν κανείς να συγκρατήσει το θυμό, την οργή, τα νεύρα του, ξεσπάει και κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει λυθεί με συζήτηση.
με κατανόηση. Δεν ταιριάζουμε, ρε παιδί μου. Δεν πάμε. Δεν είμαστε για να είμαστε μαζί. Ωραία. Χωρίζουμε. Δεν σκοτώνουμε. Είναι αλήθεια ότι πράγματι συνέβαιναν. Κατά κόρον. Αλλά όχι σε τέτοια έκταση και τέτοιο βαθμό. Σε τέτοια έκταση και τέτοιο βαθμό ώστε το σύστημα, και εννοώ το εκδοτικό και μηντιακό σύστημα που είναι πέρα για πέρα ξεπουλημένο, να τα χρησιμοποιεί προκειμένου να καλύψει όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, καταλαβαίνετε σε τι βαθμό βρίσκονται. Και δεν μιλάω για τις αυτοκτονίες. Ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο το οποίο θα βλέπει ο ιστορικός του μέλλοντος, οι κοινωνιολόγοι, οι εγκληματολόγοι και πάσης φύσεως επιστήμονες που εμπλέκονται, θα είναι δύσκολη η απάντηση. Η κοινωνία είναι στα κάγκελα. Η κοινωνία με κάθε αφορμή εκρήγνεται. Και φτιάχνουν μια κοινωνία που θα ζητιανεύει. Μια κοινωνία που θα περιμένει στον Κισέ για το επίδομα. Γιατί δεν τους δίνει δουλειά. Γιατί τους αφαιρεί ακόμα και αυτό το ίχνος αξιοπρέπειας. Όλα αυτά και πολλά άλλα, καλοί μου φίλοι, θα μας αναγκάσουν, αφού μόνοι μας δεν το καταλαβαίνουμε, να σκύψουμε ο ένας πάνω στο πρόβλημα του άλλου. Γιατί κάποια άλλη στιγμή αυτός ο αδύναμος άλλος θα μπορεί να μου σταθεί. Θα μπορεί να μου κρατήσει το παιδί. Θα μπορεί να μου κάνει μια μικρή παραχώρηση, μια μικρή βοήθεια, μια μικρή υποστήριξη. Έστω και με ένα χαμόγελο. Όλα αυτά τα είχαμε εξευτελίσει. Τα είχαμε βγάλει από τη ζωή μας. Αυτά τα αυτονόητα, το φιλότιμο που κάνει τον Έλληνα να ξεχωρίζει από κάθε έθνος και κάθε φυλή, δεν υπάρχει. Το κάναμε εμπόριο. Το πλαστικοποιήσαμε. Αυτό θα το πληρώσουμε. Μας μάθανε να ευτελίσουμε κάθε αξία ανθρώπινη. Να την κάνουμε χρήμα. Να την κάνουμε πλαστικό χρήμα. Αυτό θα το πληρώσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Να βρούμε τον εαυτό μας. Αν ψάξουμε μέσα μας, ο καθένας από μας θα βρει όλες τις αιτίες αλλά και όλες τις αφορμές για να γίνει ακόμα καλύτερος και να σηκώσει το τηλέφωνο να πει στον συνάνθρωπό του: νομίζω ότι τα παραείπαμε. Νομίζω ότι σε αδίκησα κάποια στιγμή. Έλα να πιούμε ένα καφέ, έλα να φάμε. Ανθρώπινα πράγματα. Εικόνες που τις έχουμε ανάγκη. Γιατί καλοί μου φίλοι, αυτά που έρχονται θα μας αναγκάσουμε να αγκαλιάσει ο ένας τον άλλον, στιβαγμένοι όχι μόνο σε καταφύγια, αλλά και σε έρημες πηγές. Δεν θέλω να πω τι έρχεται. Δεν είναι η ώρα. Θα το πω on camera, παραθέτω τα στοιχεία. Αυτό που στόχος μου είναι με αυτή τη σειρά των podcast, σε αυτή τη θεματική ενότητα που επιμένω για την κρίση των ανθρωπίνων σχέσεων, αλλά είναι μια κρίση που ακριβώς επειδή είναι τεχνητή, είναι στο χέρι του καθενός να την επιλύσει. Αρχίζοντας από το περιβάλλον του, αρχίζοντας από τις δικές του εσωτερικές έρηδες, από τις δικές του εσωτερικές ερηνίες, να κάνει τη δική του εσωτερική αυτοκάθαρση. Αν νιώθει ότι κάποιον αδίκησε, να τον καλέσει και να του πει με συντριβή αυτό που ορίζει η καρδιά του να του πει. Αλλά όχι να το πει απλώς ως εκπνοή και εκφορά λέξεων χωρίς περιεχόμενο και ουσία. Να είναι ουσία, να είναι συντριβή, να είναι μεταμέλεια, να είναι μετάνοια, με πράξεις. Μην νομίζετε ότι εγώ που τα λέω είμαι κάτι διαφορετικό. Και έχω αδικήσει και έχω πονέσει και έχω υπάρξει πολύ σκληρός και με φίλους και με συνεργάτες και με τα παιδιά μου. Και με τους ανθρώπους που μου έχουν δείξει και κατανόηση, γιατί είμαι σκληρός επαγγελματίας. Δεν είμαι αυτό που νομίζετε ότι είμαι. Είμαι κι εγώ άνθρωπος που έχω κι εγώ τα ελαττώματά μου, τα πάθη μου, και αλίμονό μου αν δεν τα είχα. Δεν θα είχα το περιθώριο να βελτιωθώ. Δεν θα είχα το περιθώριο να μορφωθώ μέσα από τον κάθε έναν από εσάς. Φίλες και φίλοι, επιμένω στο να ξαναδούμε τον εαυτό μας, να ξαναδούμε και να ξαναζήσουμε εικόνες που προσπάθησαν να μας τις αφαιρέσουν, να τις ξεριζώσουν από την ψυχή μας. Έχουμε τη δυνατότητα.
Τώρα που ακόμα υπάρχει μια επίπλαστη εικονική, γιατί αυτή είναι η εικονική ειρήνη, όταν γύρω σου πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι, όταν γύρω σου πεθαίνουν εκατοντάδες άνθρωποι αυτοκτονίες, όταν γύρω σου πεθαίνουν μυστηριωδώς τους τελευταίους μήνες θάνατοι και καταγράφονται πλέον δημοσίως και στο Facebook. Έκανα μια μικρή στατιστική κοιτώντας ορισμένες σελίδες, τυχαίες. Ξέρετε πόσους θανάτους μέτρησα το τελευταίο δίμηνο σε ηλικίες από 30 μέχρι 45-50, πάνω από 100. Δείτε αυτή τη λεπτομέρεια που σας λέω. Κάποτε σας είπα, κοιτάξτε τα αγγελτήρια θανάτου στις κολόνες και στις γειτονιές. Τώρα βγαίνουν και στο διαδίκτυο, βγαίνουν και στο Facebook, βγαίνουν παντού. Πέθανε 32 ετών, 37 ετών, 42, 47, 52, 56. Ποτέ άλλοτε η Ελλάδα δεν είχε τέτοιο δείκτη ραγδαίας αύξησης θνησιμότητας. Σκεφτείτε. Απλώς σκεφτείτε και ψάξτε. Πλέον δεν κρύβεται το ολοκαύτωμα και η γενοκτονία που συμβαίνει, ειδικότερα στο λαό μας. Γιατί έχει καταπονηθεί με όλα αυτά που πέρασε τα τελευταία 15 χρόνια. Εγώ ξαναείπα, μετράω το ολοκαύτωμα του ελληνισμού εντός συνόρων λίγο μετά το 2004, λίγο μετά το 2005. Γράφω, είπα, σχετικό βιβλίο γι' αυτό. Γιατί τότε άρχισε η πολιτική αποσταθεροποίηση και συνεχίζεται. Δεν μπορεί να είναι ήρεμος ένας τόπος όταν υπάρχουν στα αζήτητα, μέσα στα νεκροταμεία, πτώματα από αυτοκτονίες. Δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος αυτός ο Πρωθυπουργός όταν υπάρχουν τέτοιες εικόνες ανθρώπων που ψάχνουν από τα σκουπίδια. Όταν υπάρχουν παγωμένοι σωροί ανθρώπων στα νεκροταμεία για 2 και 3 μήνες. Απευθύνεσαι στο Μητσοτάκη, ναι. Φαινομενικά δείχνει άνθρωπος. Αν φέρεται σαν ερπετό, είναι δικό του δικαίωμα. Υπάρχει πλήρης αναντιστοιχία. Γι' αυτό επιμένω, ξαναδείτε τις ανθρώπινες σχέσεις. Ξαναδείτε το διπλανό σας. Ξαναδείτε τις ανοιχτές πληγές που έχετε, αρχίζοντας από το περιβάλλον σας. Ξαναδείτε τις εκκρεμότητες που έχετε, με φίλους, με γνωστούς. Κλείστε τις πληγές που ανοίξανε ευνίδια με αυτό το κατασκεύασμα που διέσπηραν σε όλο τον πλανήτη, μόνο που οι δικοί μας εδώ το έκαναν εργαλείο. Εργαλείο θανάτου. Ψάξτε και βρείτε, τι να σας πω, δεν υπάρχει περιοχή που μέσα στο μήνα δεν θα ακούσετε μια αυτοκτονία. Δεν θα τη δείτε όμως πουθενά γραμμένη. Γιατί αυτή είναι η κεντρική οδηγία. Από τις περιφέρειες, από τους δήμους, καταχωρημένη στα ψηλά. Στα κοινωνικά ως μια κηδεία. 45 χρονών, 32, 27, 28. Οι θάνατοι πια δεν μετριούνται. Κάθε μέρα παντού. Πολύ. Όλα αυτά και πολλά άλλα, καλοί μου φίλοι, μας επιβάλλουν να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή. Να ξανασκάψουμε βαθιά μέσα μας, βαθιά στο είναι το κοινωνικό και το ιστορικό γίγνεσθε τούτου του έθνους. Να ξαναβρούμε τις ρίζες μας. Δέντρο χωρίς ρίζες δεν στεριώνει. Μη με αφήσετε να πω παραδείγματα από τη φύση. Έχω πει δεκάδες εικόνες. Όσο πιο βαθιές είναι οι ρίζες της ελιάς, τόσο πιο αιώνια γίνεται. Όσο πιο πολύ το νερό, το γάργαρο, στα υπόγεια ύδατα του πλάτανου, τόσο μεγαλύτερη η φιλοσιά και η σκιά του και η ηλικία του. Οι ρίζες όμως είναι βαθιές. Δεν είναι κάτι διαφορετικό ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να αποκόψουμε τις ρίζες μας γιατί το ήθελε έτσι ο ριζοσπάστης. Ο κάθε ριζοσπάστης. Αυτό προσπαθούσανε. 45-50 χρόνια να σπάσουν τις ρίζες. Δεν το κρύψανε, το είπανε. Είμαστε ριζοσπάστες, ο ριζοσπάστης. Δεν το κρύψανε. Έχουμε ευθύνες. Εάν δεν γυρίσουμε στις παραδόσεις μας, σε αυτά που μας κρατούσαν ανθρώπους, σε αυτά που μας κράτησαν αιώνες ολόκληρους, και έχουμε τον τρόπο να το κάνουμε,
αρχίζοντας ο καθένας από το διπλανό του. Έχουμε αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό επιμένω στις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν θέλω ακόμα και τα podcast να περνάνε όλη αυτή την τοξικότητα που αναγκαστικά όταν κάνεις μια ανάλυση που εμπεριέχεται χρήση πληροφοριών, διαχείριση πληροφοριών, διάχυση πληροφοριών, όπως και να το κάνεις, έχει τοξικότητα. Γιατί η μία πληροφορία θα σε πάει στην άλλη και θα βρίσκεσαι κάθε φορά αντιμέτωπος με το κακό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ξαναλέω λοιπόν, να κοιτάξουμε τις οικογένειές μας, τις φαμίλιες μας, τους ανθρώπους μας, αυτούς που μας αγαπάνε, αυτούς που πικράναμε. Οφείλουμε να το κάνουμε. Έχουμε τον τρόπο. Έχουμε τις δυνάμεις. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε επίπεδο να ελέγχουν τον άνθρωπο ως ανθρωποειδές. Απέχουμε αρκετά. Και αυτό, ο χρόνος που υπάρχει, είναι πολύ σημαντικός. Το κλίμα, μιλάω για την πατρίδα μας, μιλάω για αυτό που περνάμε, μπορεί να αντιστραφεί. Δεν θέλω να μπω σε άλλες αναλύσεις γεωπολιτικού επίπεδου. Επιμένω να έχω επικεντρωθεί σε αυτή τη θεματική ενότητα, ακριβώς γιατί εκεί είναι ο πυρήνας όλων των προβλημάτων της βαθιά διχασμένης και ποτισμένης με σύψη και διαφθορά κοινωνίας μας. Η πολιτική μας και τα κόμματα είναι ο καθρέφτης ο δικός μας. Αυτό μην το ξεχνάμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεχωρίζουμε αυτούς από μας, εάν δεν παραδεχθούμε πρώτα ότι μέρος του προβλήματος είμαστε πρώτα εμείς οι ίδιοι. Δεν ανέβηκαν στις θέσεις τους τσαμπουκαλίδικα. Χρησιμοποίησαν παγαποτιές, βρωμιές, ανηθικότητες, αλχημίες, νοθείες. Αλλά ακόμα και αυτό το 35-37% που ψηφίζει, γιατί τόσο ψηφίζει στην πραγματικότητα, δεν είναι κάτι διαφορετικό από εμάς. Είναι μερίδα από εμάς. Θέλετε να είναι 40%, 45%, πάντως δεν είναι το 50% πια. Δεν ψηφίζει ούτε το 50%. Και τελικά δεν ξέρω αν είναι η σωστή επιλογή να μην ψηφίζουμε. Πολλοί λένε ότι το να μην ψηφίσεις είναι πράξη συνενοχής. Πρέπει κάτι να επιλέξεις με ευθύνη. Και κυρίως πρέπει να αποφασίσουμε ο καθένας για τον εαυτό του και όλοι μαζί οικογενειακά και μετά κοινωνικά ότι οι ευθύνες μας δεν τελειώνουν όταν ρίξουμε το χαρτάκι στην κάλπη. Οι ευθύνες τότε ξεκινάνε. Να ελέγχουμε κάθε ώρα και στιγμή εάν αυτά που υποσχέθηκε ο υποψήφιός μας, το κόμμα το οποίο επιλέξαμε, τα κάνει πράξη. Πρώτα με την ίδια του τη ζωή. Σας είχα πει πολλές φορές και επέμενα, και θα το ξαναπώ. Θα το κάνουμε καμπάνια. Πηγαίνετε έξω από τα σπίτια των τοπικών βουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, με τους λογαριασμούς στα χέρια, όχι μόνο της ΔΕΗ. Θυμάστε, ήμουν αυτός που σας το ζήτησε πολλές φορές. Θα το ξαναπώ. Πηγαίνετε έξω από τα σπίτια τους. Πηγαίνετε στα γραφεία τους και κολλήστε φωτοτυπίες των λογαριασμών σας. Είναι μια πράξη υπεύθυνη πολιτική. Πηγαίνετε και σταθείτε απέναντί τους. Θέλετε να σας πω και μια ακόμα πολύ απλή πράξη. Μοιραία θα γίνουν κάποια στιγμή εκλογές. Όπως γίνουν. Υπάρχει τρόπος. Να τους κάνεις να μην ξέρουν από πού να φύγουν. Το σύστημα θέλει να εκλεγούν σε κάθε περιοχή τα δικά του παιδιά. Ανεξαρτήτως κόμματος. Οι δικοί του άνθρωποι, αυτοί που ελέγχει. Με κάθε τρόπο. Με εκβιασμούς. Με παρανομίες. Γιατί κανείς δεν έρχεται και δεν ανέρχεται στο σύστημα αν δεν είναι εκβιάσιμος. Αυτό λοιπόν που μπορεί να γίνει είναι αντί να ψηφίσετε αυτόν που είναι ήδη σταυρωμένο στο ψηφοδέλτιο που σας δώσετε, ψηφίστε έναν που δεν τον ξέρετε, αρκεί να είναι νέος. Δείτε το βιογραφικό του και την ηλικία του. Έτσι μπορεί να αλλάξει η σύνθεση της Βουλής και να βρεθούν προεκπλήξεων όλοι οι κομματάρχες και οι βουλευτάδες του συστήματος. Όλα αυτά που έρχονται, φίλοι μου, είναι πάρα πολύ σκληρά και πολύ επώδυνα. Γι' αυτό απαιτούν τη δική μας εγρήγορση, τη δική μας ετοιμότητα,
τη δική μας προετοιμασία και να είμαστε ο ένας έναντι του άλλου άνθρωποι. Ξέρετε τι σημαίνει άνθρωποι? Άνθρωποι. Να σκύβουμε πάνω στο πρόβλημα του άλλου. Να τον βοηθάμε με οποιοδήποτε τρόπο. Έχουμε και κρίση και αυτεξούσιο και βούληση να καταλάβουμε αν γινόμαστε αντικείμενο εκμετάλλευσης ή αν πράγματι πρέπει να σκύψουμε στον πόνο του άλλου ή αν πράγματι πρέπει να σκύψουμε δίπλα του και να σηκώσουμε και εμείς το σταυρό του. Γιατί θα έρθει η ώρα που και εκείνος θα βοηθήσει να σηκώσει το δικό σου σταυρό. Επιμένω και θα επιμένω πλέον σε κάθε ευκαιρία στο ζήτημα των ανθρωπίνων σχέσεων. Γίναμε σκληροί. Γίναμε επαγγελματίες, επιτηδευματίες, κοινωνιστές. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Το αντίδοτο σε όλο αυτό που γίνεται παγκοσμίως, ξαναλέω, πάντα εστιάζω στην πατρίδα μας, όπως κάθε άλλη αντίστοιχα κάνουν για τη δική τους πατρίδα, το δικό τους έθνος, έχουμε τα εργαλεία, τα πνευματικά, τα ψυχικά αποθέματα, τα ιστορικά, να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κρίση και αυτή την κατάσταση. Κοιτώντας ο ένας ευθέως τον άλλον, κατάματα. Πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε απλώς κριτική για την κριτική. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι λέμε, γιατί το λέμε. Φίλες και φίλοι, είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναδούμε τις ανθρώπινες σχέσεις. Παρακολουθώ έτσι σιωπηρά αυτό το διάστημα που δεν κάνω εκπομπές, ενώ δεν κάνω βίντεο, γιατί μελετάω κάποια συγκριτικά στοιχεία όλων αυτών που προελάβουν και παρελάβουν από το διαδίκτυο. Σας έχω πει ότι το διαδίκτυο βγάζει βουλευτές. Δεν είναι μόνο η περίπτωση του κυρίου Τζέρι, Χατζή Ερεμία. Το δήλωσε ο άνθρωπος. Με ποιον αρέσκεται, με ποιον ταυτίζεται. Είναι και άλλες περιπτώσεις. Πιο πονηρές. Που θέλουν προσοχή. Και εκεί χρειάζεται η δική σας ευθυκρισία. Αλλά για να υπάρξει πρέπει να παρακολουθείτε. Πρέπει να συγκρίνετε. Πρέπει να μπορείτε να βλέπετε και πέρα από αυτό που σας δείχνει ο καθένας από μας. Χρειάζεται λοιπόν, επειδή όλα αυτά που έρχονται και όλα αυτά που θα γίνονται θα μας αναγκάσουν βία να ξαναδούμε ο ένας τον άλλον κάτω από σκληρές συνθήκες και επώδυνες συνθήκες, να ανακαλέσουμε από το σκληρό του συλλογικού υποσυνείδητου αξίες που θέλησαν να τις ξεριζώσουν από μέσα μας. Θέλησαν να ξεριζώσουν και το προσπαθούν ακόμα με χίλιους δύο τρόπους. Άμα δείτε την ελληνική τηλεόραση θα νομίζετε, όποιο κανάλι και αν γυρίσετε, ότι βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που ευημερεί και τρέχουν τα κατοστάρικα στους δρόμους. Αυτή είναι η εικόνα που εκπέμπει η ελληνική τηλεόραση. Είτε δεις διαφημίσεις, είτε δεις σύριαλ. Τίποτα δεν καταγράφει αυτό που συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει πραγματικά γύρω μας. Φίλες και φίλοι, είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή. Όποιος το κάνει θα έχει πολλά να λάβει. Θα έχει πολλά να κερδίσει. Μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Χρειάζεται να ξαναδούμε τα πράγματα. Να αναθεωρήσουμε πολλές από τις φιλοσοφικές μας προσεγγίσεις και κυρίως τις ιδεολογικές, οι οποίες απονέκρωσαν ειδικά αυτές οι λεγόμενες προοδευτικές, εξυγχρονιστικές. Πείτε τις όπως θέλετε. Και όλες οι ακρότητες, και οι δεξιές και οι αριστερές, έχουν από αυτές τις εκφράσεις. Και εξυγχρονισμούς και ανανεωτισμούς και ό,τι θέλετε. Οτιδήποτε κάνει ελκυστικό το πακέτο, το έχουν χρησιμοποιήσει. Και το πακέτο μέσα είναι γεμάτο ακαθαρσίες. Αλλά έχει καλό περίβλημα. Αυτό είναι το marketing. Σου πουλάει
Φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δεν είναι τυχαία η φράση του λαού μας. Φίλες και φίλοι, πρέπει να ξαναδούμε τα πράγματα. Με ρεαλισμό, με σύνεση, με νυφαλιότητα, με ευθυκρισία, με σύγκριση των φαινομένων που υπάρχουν γύρω μας. Και δεν εννοώ μόνο των κομματικών και πολιτικών ή κοινωνικών φαινομένων. Εννοώ των εικόνων της ζωής γύρω μας. Το είπα και στο προηγούμενο podcast. Δεν γίνεται να παρακολουθούμε τη ζωή μας σαν σε serial μέσα από ένα κινητό και ένα tablet. Πρέπει να τη ζούμε τη ζωή μας. Πρέπει να ζούμε τη ζωή μας. Να μην είμαστε παρακολουθητές. Πρέπει να ζούμε τα βιώματα. Να τα εγκολπωνόμαστε. Να μετέχουμε σε αυτά. Να μην είμαστε θεατές. Φίλες και φίλοι, νομίζω ότι με αυτές τις λίγες σκέψεις, σε αυτό το podcast, χωρίς να θέλω να γίνω προάγγελος κακών, αυτό που θέλω να σας πω για να σας τονίσω, γιατί το ζω και το βιώνω σε κάθε επίσκεψή μου, σε σπίτι, σε περιοχή, είναι ότι υπάρχουν φοβερά τεράστιες δυνάμεις γύρω μας, και όταν λέω δυνάμεις, κρύβονται άνθρωποι πίσω από τις δυνάμεις. Δεν είναι τυχαίο. Κρύβονται σύνολα, κρύβονται ομάδες. Αυτές οι δυνάμεις λοιπόν είστε εσείς οι ίδιοι. Αλλά προσέχετε, γιατί οι λύκοι καραδοκούν παντού. Είναι η λύκη που είχε εξαπολύσει το σύστημα. Γιατί δεν θέλει το σύστημα να χάσει αυτό που χρειάστηκε για να το κατακτήσει: αίμα, εμφύλιους. Ξέρετε ποιοι ελέγχουν το κράτος, την κοινωνία. Να μην σας τα πω, τα γνωρίζετε. Επειδή λοιπόν έρχονται πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και πολύ φοβάμαι θα ζήσουμε πολύ οδυνηρότερες στιγμές και εικόνες από αυτά που έζησαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας με τον εμφύλιο, θα έρθει η στιγμή που θα σε καταδίδουνε, όχι γιατί δεν έκανες το σκεύασμα πάνω σου, αλλά γιατί δεν φοράς υποχρεωτικά το φήμωτρο, για να μπορούν να είναι βέβαιοι αυτοί που είναι πίσω από όλα αυτά, στα σκοτεινά κέντρα και παράκεντρα, ότι κάποια στιγμή θα προσληφθείς από οποιαδήποτε αιτία, γιατί τα ζωτικά σου όργανα θα έχουν αρχίσει να εξασθενούν και να δηλητηριάζονται με τοξικές ουσίες που εκχέει η εκπνοή του κάθε ανθρώπου με το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό είναι το κεντρικό. Στόχευμα όλης αυτής της υποχρεωτικότητας, αφού δεν έπιασε το σκεύασμα, αφού ένα μεγάλο ποσοστό δεν το δέχτηκε, δεν το αποδέχτηκε, δεν πίστηκε, φόρεσέ του το φήμωτρο. Τουλάχιστον να ξέρω ότι σε 2 με 3 χρόνια θα έχει προσληφθεί από οποιαδήποτε αιτία που δεν θα μπορεί να αποδειχθεί. Τα θεωρείται φυσική αιτία. Κι όμως, έχουμε τα πρώτα μηνύματα από αυτούς τους ευνίδιους θανάτους, αδικαιολόγητους, ηλικιών που είχαν μπροστά τους όλο το χρόνο και όλο το προσδόκιμο να φτάσουν και 60 και 70 και 80 και 90. Και ακούς, έφυγε στα 37 του, στα 32 του, στα 29 του, στα 45, στα 46, στα 57. Πότε άλλοτε γινόταν αυτό? Πότε? Έχουμε να δούμε πολύ χειρότερα. Και αυτοί που θα μπορέσουν να τα προσέξουν, δυστυχώς, δεν είναι οι πολλοί. Είναι αυτοί που μπορούν να βλέπουν όταν τραβάνε την κουρτίνα. Είναι αυτοί που μπορεί να βγάζουν τα λέπια από τα μάτια τους. Τα λέπια του εγωισμού, της έπαρσης, της ίσης, εγώ τα ξέρω όλα, τα άμαθα όλα. Και ποιος είσαι εσύ που μας τα λες?
και όλα αυτά τα... τα οποία έχω ξαναπεί, καλά είναι, είναι εργαλεία, χρήσιμα για όλους εσάς που τα βλέπετε και τα βλέπετε δημόσια. Φίλες και φίλοι, ξαναδείτε λίγο τη ζωή σας γύρω σας, το περιβάλλον σας, τους ανθρώπους σας. Επαναπροσδιορίστε την προσωπική σας φιλοσοφία. Φτιάξτε το δικό σας προσωπικό σύστημα ζωής, το οποίο στο κέντρο του να έχει τον άνθρωπο, να έχει τη συγγνώμη, την αλληλοπεριχώρηση, την κατανόηση. Χρειάζεται αυτό. Επιβάλλεται. Διότι αν αναγκαστούμε να βρεθούμε face to face, πρόσωπο με πρόσωπο, κάτω από σκληρές και οδυνηρές συνθήκες, στο τέλος θα κανιβαλίσουμε ο ένας τον άλλο. Η ανθρωπότητα έχει ξαναφτάσει σε τέτοια σημεία. Θα ξαναδοκιμαστεί. Από τα ίδια κέντρα, από τα ίδια κέντρα. Ναι. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, για εσάς που μπορείτε να αποκωδικοποιήσετε όλα αυτά τα μηνύματα, καθίστε και διαβάστε, μελετήστε. Και μελετήστε τη ζωή σας, τους ανθρώπους σας, με χαμόγελο, με σύνεση. Θα πω και με τη λέξη αγάπη, αν και είναι πολύ βαρύ. Γιατί η αγάπη, πολύ βαρύ σαν νόημα, σαν βίωμα, γιατί η αγάπη έχει μέσα... δεν είναι μια κενή λέξη. Η αγάπη δεν έχει μόνο αλληλοπεριχώρηση και αλληλοκατανόηση. Δεν έχει μόνο τη συγχώρεση και τη συγγνώμη. Έχει και τα πολλά ακόμα πιο πέρα. Βιώματα που πρωταγωνιστές αυτών των βιωμάτων είμαστε εμείς οι ίδιοι, οι συνάνθρωποι μας. Αν πρέπει από κάπου να ζητήσουμε συγγνώμη, πρέπει να το κάνουμε πράξη, με έργα. Και όχι μια κενή λέξη. Με συντριβή, με μετάνοια. Φανταστείτε λοιπόν να γίνει όλα το δικό σου το περιβάλλον, μια αγκαλιά. Υπάρχουν τρόποι να αντιδράσουμε, αρχίζοντας από τη δική μας προσωπικότητα, τη δική μας αυτοβελτίωση. Με απλά πράγματα, με απλές κινήσεις, που τα έχουν τη δυνατότητα να τα κάνουν όλοι. Δεν μπορεί να τα κάνει μόνο ο λευκός ή μόνο ο έγχρωμος, ούτε μόνο ο Κινέζος ή μόνο ο Εσκιμός. Μπορούν να τα κάνουν οι πάντες. Αυτά τα δώρα είναι ανεκτήμητα προς τον άνθρωπο. Και αν δεν τα δούμε, ζωσμένοι και περιζωσμένοι, με το λέντιο του εγωισμού, της έπαρσης και της αλαζονίας, αυτό το ίδιο λέντιο, αυτή η ίδια ζώνη, κάποια στιγμή θα μας πνίξει προσωπικά. Είναι βαθιά νοήματα, είναι πράγματα που πρέπει να τα βλέπουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τη ζωή μας, να ξαναβρούμε και να ξαναβάλουμε τις προσωπικές μας πηξίδες, να βάλουμε αν χρειαστεί νέες κόκκινες γραμμές στην ίδια μας τη ζωή, να ξαναβρούμε έννοιες χαμένες στα βάθη πίσω πολλών δεκαετιών, όπως ήθος, εντιμότητα, αξιοπρέπεια, ευγένεια, και να αρχίσουμε να ζούμε την κάθε στιγμή, να παρατηρούμε και να παρακολουθούμε τα φαινόμενα γύρω μας, τους ανθρώπους μας, να μην τα κάνουμε όλα fast track, απλώς για να τα κάνουμε. Να δίνουμε την πρέπουσα σημασία και την βαρύτητα που χρειάζεται στην κάθε λεπτομέρεια, στο σερβίρισμα του τραπεζιού, στην κάθε λεπτομέρεια. Αυτά, αν και θα έπρεπε να είναι μαθήματα ζωής από ένα ειδικό πανεπιστήμιο, που θα έπρεπε οπωσδήποτε η Ελλάδα να έχει, γιατί είναι η χώρα που γέννησε τις κοινωνικές επιστήμες. Και η επιστήμη δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει πρώτα εφαρμογή. Αν δεν υπάρξει εργαστήριο. Και το εργαστήριο είναι η ίδια η ζωή. Το χωράφι που θα αλέσουμε, το σπόρο που σπείρεται, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Πολλοί από εσάς, επαναλαμβανόμενα, μου γράφετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ο σπόρος έπεσε. Αλλού κάρπισε, έπεσε σε γόνιμο χωράφι, αλλού ούτε καν έπιασε.
γιατί υπήρξε η αλαζονία, ο δίθεν πατριωτισμός. Εμένα αυτή είναι η αποστολή μου. Αυτό έχω δει ως έργο ιερό απέναντι στο Θεό και απέναντι σε όλους μας. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Σας είμαι ευγνώμων για το χρόνο που αφιερώνετε για να ακούσετε όλες αυτές τις σκέψεις τις οποίες δημοσίως σας εκμυστηρεύομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από όπου και αν ακούσατε. Να είστε καλά.